σκόνες από την Αφρική στη χώρα μας. Συνοδεία θυελωδών νοτιάδων στα 8 Μποφόρ, Πέμπτη και Παρασκευή, με θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς θα φτάσουμε λοιπόν τοπικά. Από εκεί και πέρα να πω ότι καθαρίζει η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Υπομονή μέχρι τότε, θα πορευτούμε με αυτές τις συνθήκες. Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Λαμπερή βραδιά με εκπλήξεις, ανατροπές αλλά και απρόοπτα ήταν η φετινή για την απονομή των Όσκαρ. Κατά την 24η τελετή, οι αστέρες επέστρεψαν στο κόκκινο χαλί για το κορυφαίο σόου της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το Dune κερδίζει στα νούμερα. Το κόντα στο ρυθμό της καρδιάς κερδίζει εκεί που αναφέρεται ο τίτλος. And the Oscar goes to... Okay, Coda. Τρία στα τρία για τον θριαβευτή τον Όσκαρ, κόντα στο ρυθμό της καρδιάς. Η ταινία που σε αρκετές χώρες δεν προβλήθηκε στις κινηματογραφικές οθόνες, όπως και στη χώρα μας, χαρίζει στον Τρόι Κοτσούρ το πρώτο Όσκαρ που δίνεται σε κουφό άνδρα ηθοποιό, βραβείο διασκευασμένου σεναρίου, αλλά και βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς. This is dedicated to the deaf community, the Coda community and the disabled community. This is our moment. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Λίγο μετά την πιο άβολη στιγμή στην ιστορία του θεσμού, τα βία και εκρηκτικά επεισόδια με πρωταγωνιστή το Will Smith, ο ίδιος θα κερδίσει Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την υπερτιμημένη ερμηνεία του στην ταινία «Η μέθοδος των Williams». Oh, wow! Wow! Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. And the Oscar goes to Jessica Chastain. Με την τρίτη υποψηφιότητά της και εκείνη στην ίδια κατηγορία, η Jessica Chastain σηκώνει το χρυσό αγαλματίδιο. For any of you out there who do in fact feel hopeless or alone, I just want you to know that you are unconditionally loved for the uniqueness that is you. Ariana DeBose, West Side Story. Η Ariana DeBose σηκώνει στα χέρια της το Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Ανίτα στο West Side Story. A queer, openly queer woman of color, an Afro-Latina, who found her strength in life through art. And that's what I believe we're here to celebrate. Το υποψήφιο για 4 Oscar Drive My Car κερδίζει το Διεθνές Βραβείο Oscar, ζωντανεύοντας εκτός από τις αγωνίες του κεντρικού χαρακτήρα και μια πολύγλωσση απόδοση του θείου Βάνια. Όσο για τον Belfast, κερδίζει Oscar σενάριο ο Kenneth Branagh, που είχε επίσης σκηνοθετήσει και την ταινία. We will never forget all of those lost in the heartbreaking, heartwarming, human story of that amazing city of Belfast. Jane Campion. Power of the dog. Η εξουσία του σκύλου, που ήταν υποψήφια για 12 Όσκαρ, αρκέστηκε στο Όσκαρ σκηνοθεσίας για την Jane Campion. Billy Eilish. Και ο James Bond μας άφησε μια μελωδία που στο ισοζύγιο μεταφράστηκε σε Όσκαρ για την Billy Eilish και τον Φινέας Οκόνελ. Στις σημαντικές απώλειες της χρονιάς αναφέρθηκε και ο δικός μας Μίκης Θεοδωράκης, που είχε γράψει μεταξύ άλλων και τη μουσική για την ταινία «Ζορμπάς». Τελικά η λάμψη των Όσκαρ σβήνει από τις σκοτεινές αίθουσες και μεταφέρεται στις μικρές οθόνες ή τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, Αλέξανδρε? Ακριβώς αυτό που είπε συμβαίνει, γιατί πλέον οι πλατφόρμες έχουν τον πρώτο λόγο. Βλέπουμε το ότι στις βραβεύσεις των Όσκαρ οι ταινίες οι οποίες προβάλλονται σε οικιακή θέαση είναι αυτές οι οποίες κερδίζουν και στις μεγάλες κατηγορίες, αφήνοντας τον κινηματογράφο λίγο πιο σιωπηλό λόγω της πανδημίας. Θα πούμε ότι τα φετινά Όσκαρ, όπως ήταν αναμενόμενο μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, έχει επισκιάσει αυτό το απαράδεκτο περιστατικό του Will Smith. Για οποιοδήποτε λόγο η σωματική βία είναι πάντοτε μια κατώτερη έκφραση, ακόμα και της λεκτικής βίας. Θα πούμε το ότι για τον πρώτο γυναικείο ρόλο η Jessica Chastain ήταν το μεγάλο φαβορή, κερδίζει το βραβείο για μια ταινία που όμως δεν θα δούμε στην Ελλάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Όσο και την Ariana DeBose, πάλι από το μεγάλο φαβορή για το West Side Story, κατάφερε να δώσει μέσα από το λόγο της το στίγμα για τη σημαντικότητα που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να ενεργοποιεί η ίδια η Ακαδημία, αναφορικά με τους ανθρώπους οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια βρισκόντουσαν στη σκιά και μακριά από τα βραβεία. Υπάρχει περίπτωση, Αλέξανδρε, να του πάρουν το Όσκαρ του Will Smith, αν και ζήτησε βέβαια συγγνώμη από την Ακαδημία?
φασισμός και από τη μία πλευρά θα ήταν και από την άλλη πλευρά. Το περιστατικό ας το θεωρήσουμε ένα πολύ κακό παράδειγμα, το οποίο προσβάλλει την ανθρώπινη φύση και την κινηματογραφική τέχνη, η οποία έχει φτιαχτεί ακριβώς για να εξυμνεί τα ήθη, την ποιότητα και τα πιο λεπτά νοήματα και αισθήματα που μπορεί να έχει η ανθρώπινη φύση. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Κύριε, επιστροφή με την αθλητική σας ενημέρωση από τον Μιχάλη Μανουηλίδη.